Γιάννη έχει κι άλλες κολόνες μέσα. Έχει και το... την Αγία Τράπεζα που λένε, ένα πράγμα που έχει μέσα, να το βγάζει. Η Ζάκυνθος είχε πολλά δάση και ως εκ τούτου το νησί ήταν τόπος λατρείας της θεάς Αρτέμιδος. Πρέπει δε το νησί να είχε και ελάφια που ζούσαν σε αυτό, τα οποία ήσαν ιερά και αφιερώνονταν στην ελαφιβόλο θεά του κυνηγιού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκε ναός της Αρτέμιδας στο όρος Έλατος, το σημερινό βουνό Σκοπός, μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1623 στη Ζάκυνθο. Στα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος έχει κτιστεί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Εκκλησία της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Οι δύο κείονες μπροστά από το ιερό του ναού της Παναγίας ανήκαν στο ιερό της θεάς Αρτέμιδας. Βρισκόμαστε στο ιερό του ναού της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Βλέπουμε την Αγία Τράπεζα του ναού, η οποία ανήκει στο ιερό του ναού της θεάς Αρτέμιδας. Επίσης, τα αιτώματα ανήκουνε στον τότε ιερό ναό της θεάς Αρτέμιδας. Επίσης, προφανώς, εδώ βρισκόταν κείονας από το ναό της θεάς Αρτέμιδας. Επίσης, όλο το δάπεδο του ναού της Παναγίας της Σκοπιώτισσας ανήκει στον τότε ναό της θεάς Αρτέμιδας. Και εδώ ποια περιοχή είναι? Περιοχή Βασιλικό και βλέπουμε τον Μπελούζο. Μπελούζο τι είναι? Νησάκι, νησάκι. Το νησί εκεί, το μικρό τον Μπελούζο. Αυτός ο χώρος πώς λέγεται? Χουμενιό. Εδώ ποιος έμενε? Μέναν οι καλόγεροι. Thank you.